οικογένειες στο Ρέθυμνο θρηνούν. Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν σήμερα στον Ιερό Ναό Μικρή Παναγιά τον 41 ετών Κωνσταντίνο Μπεμπή, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στα Μισήρια θα γίνει η κηδεία του 66χρονου Ανδρέα Πετυχάκη. Και οι δύο ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια των οχημάτων τους το βράδυ της Πέμπτης μετά τη σφόδρη σύγκρουση στο ύψος του Αβελιανού Κάμπου στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Εκτιμώ ότι αυτές οι ζωές δεν θα είχαν χαθεί αν υπήρχε μια στοιχειώδης προστασία όλων εκείνων, ακόμα και των αμελών οδηγών. Γιατί ξέρετε, οι ασφαλείς δρόμοι και τα μέτρα ασφαλείας απευθύνονται σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη. Και ανακύπτει συνέχεια αυτή η ανάγκη, δυστυχώς. Ο άτυχος Κώστας οδηγούσε το ένα από τα δύο οχήματα και πιο συγκεκριμένα το αγροτικό, στο οποίο επέβαινε και ο 65χρονος πατέρας του Σταύρος, που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρεθύμνου σε κρίσιμη κατάσταση. Η οικογένεια ετοιμαζόταν σήμερα να ντύσει γαμπρό τον αδελφό του 41χρονου και σε μια στιγμή οι χαρές του γάμου μετατράπηκαν σε θρήνο. Τα έχουν χαμένα. Τα έχουν χαμένα, δεν ξέρει τι τους γίνεται. Ενώ περιμένω να σου λέω το αύριο για το γάμο και είχαν καλέσει. Είχαν κατεβεί και από την μπάρκα συγγενείς και ήταν πάνω στην κηδεία αντί για γάμο. Νομίζω ότι αυτή η εκατόβη πλέον θυμάτων είναι κάτι που πρέπει όλους να μας προβληματίσει και κυρίως εκείνους που έχουν την ευθύνη για τους σχεδιασμούς και την υλοποίηση αυτών των μεγάλων έργων. Το θέμα της ασφάλειας του Βόρειου Οδικού αξιονακρίτης, ειδικά στο διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την έναρξη και ολοκλήρωση του έργου ανακατασκευής, τίθεται επιτακτικά με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου να μιλά για αλλαγή του ρυθμού στις διαδικασίες εκτέλεσης. Θεωρώ ότι πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς, να εξορθολογήσουμε τις μελέτες, να είναι πραγματικά αντίστοιχες των αναγκών και των προβλημάτων που έχει η Κρήτη και τον κυκλοφοριακό φόρτο το οποίο θα υποδεχθεί και με τα νέα έργα πολύ σύντομα. Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο στο Σφακάκι ακραίνουν τη λίστα των θυμάτων στο οδικό δίκτυο της Κρήτης που από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 58 άνθρωποι.